Ιατρική αμέλεια, ολιγορία, παραλήψεις, διαδικαστικά κενά. Όλα αυτά, τίποτα από αυτά. Διοικητική έρευνα στο Υπουργείο Υγεία καλείται να δώσει απαντήσει για την πρωτοφανή υπόθεση θανάτου νεογνού στην Γιάννα στο αφού μέχρι και την στιγμή του τοκετού ουδή αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για δίδυμη κοίηση μονοζυγωτικών εμβριών. Σε περίπτωση που η έρευνα καταδείξει οτιδήποτε από τα πιο πάνω, θα τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίε που προβλέπονται από την νομοθεσία. Πάντω, με δεδομένο ότι την 22χρονη Ελληνοκύπρια παρακολούθησε μία μόνο γυναικολόγο στο δημόσιο νοσηλευτήριο, το Υπουργείο την απομάκρυνε από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, πάβοντά την από τα καθήκοντά τη. Κλήθηκε δε για απολογία στο γραφείο του Γιώργου Παμπορίδη. Την ίδια στιγμή και μετά από καταγγελία τη νεαρή μητέρα πλέον, η αστυνομία έχει αρχίσει τη δική τη έρευνα. Ο ιατρικό φάκελο τη 22χρονη βρίσκεται ήδη στα χέρια των ανακριτών, ενώ άρχισε και η λήψη καταθέσεων. Πέραν τη λήψη των καταθέσεων, θα εξεταστεί πολύ προσεκτικά ο συγκεκριμένο φάκελο για να ληφθούν όλα εκείνα τα στοιχεία και με την ολοκλήρωση των ερευνών θα παρουσιάσουμε το φάκελο στον Γενικό Εισαγγελέα για μελέτη και οδηγίες. Η σοβαρότητα της υπόθεσης πάντως απαιτεί τη διερεύνηση σε όλα τα επίπεδα. Η καταγγελία αφορά, όπως έχω αναφέρει, για ατρική αμέλεια. Αυτό θα εξαρτηθεί μέσα από την έρευνα αν καταλήξουμε στα οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα. Η νεκροτομή στο νεκρό νεογνώ αναμένεται να διενεργηθεί αύριο το πρωί και ίσως το άψυχο σωματάκι του να κρύβει στοιχεία για τη λύση του κρύφου. Το νεογνώ που δεν πήρε ποτέ την πρώτη του ανασαπάντωση ήταν πλήρως ανεπτυγμένο και είχε βάρος περίπου 2 κιλά, μεγαλύτερο από το αδελφάκι του που επέζησε. Τα ερωτήματα που εγείρονται από το τραγικό συμβάν είναι πολλά και αμήλικτα. Ακόμα και αν η εγκυμονούσα δεν προέβη ούτε σε τεστ αυγενική διαφάνεια ούτε σε αναλυτικό προγεννητικό υπερηχογράφημα, η διδημική είση δεν μπορούσε να εντοπιστεί σε μία απλή υπερηχογραφική εξέταση. Γιατί οι δύο ουσιαστική σημασία προγεννητικέ εξετάσει δεν γίνονται στην πάθο και καλούνται οι μέλουσε μητέρε να μεταβούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λέμεσου ή να αποτείνονται σε ιδιώτη. Γιατί οι γυναίκε να μην έχουν σταθερό γυναικολόγο στο δημόσιο και γιατί να μην παρίστανται γιατροί σε όλου του τοκετού στα δημόσια νοσηλευτήρια.